Παπατσακαλάκια, τι έγινε, εντάξει, όλα καλά. Κάθομαι και σκέφτομαι τι μαλακιά. Τα οργώματα τέλος. Τα οργώματα. Τέλος, τελείωσαν. Τα οργώματα. Απλά τώρα τι έμεινε, ρε φίλε. Τι έμεινε. Έμειναν καμιά 30 στρέμματα. 30 στρέμματα. Από αυτά τα 30 τα στρέμματα έχω και κάτι κεφαλάρια, ρε παιδί μου, που δεν τα έκανα. Δεν τα έκανα. Και σκέφτομαι τώρα να πάω με το πεδάφιο. Με αυτό. Αυτό είναι πεδάφιο. 9 σταβάρια. 9 σταβάρια έχει. Λογικό, ρε παιδί μου. Εντάξει. Φάρδος σκοπής είναι στα 3,80. 3,80 είναι φάρδος σκοπής. Αυτό. Η μάρκα είναι... Με έκαψες. Η μάρκα είναι Βιογέν. Το ξέρετε δηλαδή. Για να δούμε. Επειδή εγώ πάντα λέω αλήθειες για τα μηχανήματα. Δεν λέω μαλακίες. Ο άλλος παίρνει ένα μηχάνημα και το λες πόσο είναι. Μαλάκα, 4 μέτρα είναι. Που μην ξέρεις πόσο κόβει. Εγώ, ρε φίλε, δεν θα πω 4 μέτρα. Θα πω πόσο κόβει το μηχάνημα. Θα πω. Δεν θα πω ψέματα. Κατάλαβες. Αυτό εδώ το μηχάνημα κόβει 3,70. Άκρη από εδώ μέχρι την άλλη την άκρη είναι 3,72 με 3,70 είναι. Δεν λέω μαλακίες. Ο άλλος παίρνει ένα μηχάνημα και το λες τι. Και σε λέει, ω μαλάκα το καλύτερο το ένα το άλλο, πόσο κόβει. Μαλάκα είναι πολύ μεγάλο είναι. Πόσο είναι ρε εσύ. 5 μέτρα. Και το μετράς να πούμε και είναι 3,5 μέτρα. Άιντε να. Το αλέτρι πλήθηκε και μπήκε στην άκρη. Νοικοκυριμένα πράγματα. Έτσι. Έτσι, ρε φίλε. Πλήθηκε τέλος. Μπήκε στη γωνία του και τέλος. Πλημμένο, τριασμένο, τακτοποιημένο, να πούμε. Γρασαρισμένο. Όταν πλένετε ένα μηχάνημα και είναι να το βάλετε στην άκρη για το χρόνο, γρασαρίστε το πριν το βάλετε στην άκρη. Εντάξει, καλό. Δεν το έσπασα ακόμα. Βιογέν. Ο άνθρωπος βγάζει ωραία μηχανήματα, όπως και οι άλλοι κατασκευαστές βγάζουν ωραία μηχανήματα. Αυτό εδώ, είναι μικρό για τον τραχτέρ. Το ξέρω, είναι μικρό. Αλλά τι να κάνεις όμως. Να πάρεις ένα τέτοιο με 11 σταβάρια, δεν χωράει πουθενά μετά. Τι να κάνεις, δεν μπορείς να το βάλεις πουθενά μετά από εδώ πέρα το μηχάνημα. Το τραχτέρ στο εξωτερικό τραβάει τρελά πράγματα. Τραβάει. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά για την Ελλάδα, ρε παιδί μου... Να. Εντάξει. Τώρα θα πάω να κάνω 30 στρέμματα. Από αυτά τα 30 στρέμματα, το άλλο είναι 8 στρέμματα, το άλλο είναι 10 στρέμματα. Οργώθηκαν τα κανονικά τα χωράφια, δηλαδή, και μένουν τώρα τα κομματάκια. Κατάλαβε. Το τέτοιο, το κουμπότα. Όλοι, ρε φίλε, με λέτε για το κουμπότα, με λέτε, ρε φίλε. Όλοι. Το κουμπότα, να το, ρε φίλε, εντάξει, να το. Αυτό το τραχτέρι, δεν κάνει τίποτα, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα κάνει κάτι παράλογο. Αυτό το τραχτέρι πιο πολύ θα αλλάξει καρούλια. Θα αλλάξει. Είναι στα 67 άλογα, είναι τέτρακύλινδρος κινητήρας. Τεπόζιτο έχει γύρω στα 70 λίτρα πετρέλαιο εκεί πέρα μέσα, να πούμε, τεπόζιτο. Απλά, το καλοκαίρι όταν έχεις πολλά καρούλια να αλλάξεις, και έχει λάσπες, θες ένα τραχτέρ με διπλό διαφορικό. Και αυτό το τραχτέρ πάρθηκε μόνο να αλλάζει καρούλια. Γιατί έχεις και την καμπίνα. Έχεις την καμπίνα, ρε φίλε. Είναι καμπίνα με κλιματιστικό. Ωραία τραχτέρια. Είναι άνετα τραχτέρια, ρε φίλε. Εντάξει. Είναι. Δηλαδή, όταν θες να αλλάξεις την ημέρα 10-11 καρούλια, δεν μπορείς να πας με ένα τραχτέρ επειδή μου ενώ διαφορικό. Κάπου θα κουλείς. Όπως κουλούσαμε με το Ford. Και αυτό το τραχτέρ είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει αυτή τη δουλειά. Βλέπετε. Ωραίο μηχάνημα. Μηχανικό. Είναι καθαρά μηχανικό αυτό. Δεν έχει ούτε κουμπάκια ούτε τίποτα. Κάνε ρε παιδί μου. Τα έκανα, μάθαινα παιδί να οδηγάει, καλό είναι. Για να μάθω να οδηγάει, καλό είναι ρε παιδί μου. Θα κάνω και σχολείο οδηγών, να μαθαίνουν τα παιδάκια να οδηγάνε. Μπορείτε να τα φέρετε τα παιδιά σας.
Θα τα μαθαίνουμε πώς θα το τραχτέρ. Εντάξει, κινητήρας είναι αγρίνο, έφυλε. Πώς ανοίγει. Άνοιξη να σου κανίσω. Ο κινητήρας είναι αυτός, ρε παιδί. Ένα πραγματάκι είναι εδώ. Αυτό εδώ είναι ο κινητήρας. Αυτό. 67 άλογα. Μικρός. Απλά επειδή έχουμε το τούρμπο, ρε παιδί μου, ανεβάζει τη δύναμη. Εδώ πέρα είναι το τούρμπο. Εδώ είναι. Δες τούρμπο, ρε παιδί. Τον Ισά... Όσοι έχετε υδραυλικά μπροστά και δεν τα χρειάζεστε, να τα μαζεύετε. Να τα μαζεύετε. Δεν θες να κάνεις κάποια δουλειά με το υδραυλικό. Μάστο, ρε φίλε. Μάστο. Ξέρεις γιατί. Γιατί όταν είναι κάτω βγαίνει μέχρι εδώ. Και καμιά φορά μπορεί να ξεχαστείς και να κοπανιστείς πουθενά. Κατάλαβες. Πάνω απ' όλα ασφάλεια. Πάνω απ' όλα. Να βάλουμε το τραχτεράκι μπρος. Ωραία. Αφού τώρα... Πίεση λαδιού σωστή, πίεση λαδιού. Πίεση λαδιού σωστή, όλα σωστά. Εντάξει, την πίεση λαδιού την κοιτάς και από εδώ, ρε παιδί μου. Την κοιτάς. Πίεση λαδιού, τα τρία. Γεμάτο πέτρες. Ω, ρε εσύ τι πέτρα είναι εκείνη ρε πούστη. Κάτσε κάνουμε πίσω. Κάνω μία μπροστά και μετά τα κεφαλάρια. Εκείνο τώρα πέτρα είναι ρε φίλε. Την έβγαλα πριν μία κουλίτα από πίσω και πάλι καλά που δεν με έσπασε κανένα καμιά μήτρε παιδί μου και κανένα μπουλόν ασφαλείας. Πάλι καλά. Κάτι θα κάνω έτσι. Όταν το αλέτρι είναι μεγάλο, εξάγινο ρε παιδί μου. Δεν μπορείς τώρα να κάθεσαι και να φτιάχνεις κεφαλάρια εδώ πέρα πάνω στα βουνά. Δεν μπορείς. Λες ρε παιδί μου, βάζω το επεδάφιο, πάω μία, τα κάνω τα κεφαλάρια. Αλλά αυτό το χωράφι δεν είχε επεδάφιο γιατί είναι γεμάτο πέτρες από κάτω. Είναι. Καταλάβατε. Σε λέω να βγούμε άστε, πιθανώς. Πήγε. Εκείνο τώρα που έβαλα τι είναι ρε φίλα, το δω τώρα. Το δω τώρα. Πέτρα είναι εκείνο, πέτρα. Κάτσε πάνω εδώ. Κάτσε πάνω. Πάνω τι έβγαλα. Πάνω τι έβγαλα. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Oh. Δες τι έβγαλα τώρα από κάτω. Τώρα το έβγαλα. Δες. Έθελε. Μαλάκα. Τι είναι αυτά ρε μαλά. Καμιά λίρα δεν θα έχει από κάτω. Να σηκώσεις τώρα να σηκώσεις την πέτρα και να βρεις τα λύρες από κάτω, κάνα κασάκι λύρες, Να σηκώσεις την πέτρα και να βρεις από κάτω, Τι είναι αυτά, ρε, Πώς δεν έσπασα, ρε, τη βίδα. Πώς δεν την έσπασα, απορώ. Απορώ. Πώς δεν έσπασα τα μπουλόν ασφαλείας. Οι βίδες του, πού είναι, είναι εδώ πέρα τα μπουλόνια. Εδώ. Όταν τρώει αντίσταση στο σταβάρι, σπάει τη βίδα. Θα σας δείξω τώρα το χωράφι που θα πάω έτσι. Γκρεμόστρα. Ου! Γκρεμός! Άσε λέω! Για μισέτα! Ωραία, πάει αυτό. Αυτό ρε φίλε, εντάξει θα μου. Εντάξει. Το πήγα τσίμα-τσίμα με το δρόμο, τον άσφαλτο το πήγα. Τσίμα-τσίμα. Όπως πάει ο δρόμος το πήγα. Να μην έχετε παράπονο ότι παίρνω δρόμο και να θέλω να πάρω δρόμο δεν μπορώ γιατί είναι άσφαλτος. Δες πως φεύγει, το όπα.
Αεροπλάνο, απογειώνεται. Ανηφόρα κιόλας. Άνοιγμα. Να σας πω κάτι. Πέρα αυτά εδώ, που τα ξέρετε δηλαδή πλέον, τα έχετε μάθει από μένα. Τα έχετε μάθει. Χειριστές θα σας κάνω. Πέρα την πλάκα, για το Facebook ρε παιδί μου, μη μου στέλνετε πρόσκληση για να πω σε μια ομάδα ρε φίλε. Γιατί έχει τώρα ένα χρόνο κάθε μέρα προσκλήσεις για ομάδα ρε παιδί μου. Εντάξει, καλή η πρόσκληση, αλλά δεν μπαίνω σε ομάδες πλέον. Δεν μπαίνω. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, να μην με στέλνει να με. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Με παίρνει μέσα στην ομάδα σου για να σε ανεβάσω τα νούμερα, για να σε φέρω κόσμο. Όχι, ρε φίλε, αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν το κάνω. Εγώ δεν το γουστάρω εδώ πέρα το πράγμα. Άρα, ρε φίλε, να πω μέσα στην ομάδα θα σε ανεβάσω νούμερα. Και ποιο είμαι εγώ να σε ανεβάσω νούμερα, και γιατί να το κάνω, και γιατί και το ένα και τα. Δεν ξέρω και πού είναι το χωρά. Πρέπει να ανοίξω τη δήλωση όσδε, να βρω το χωράφι. Πάω κομματάρα, δηλαδή. Ρε μάγκα μου. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα. Από πού να ξεκινήσω, είναι μεγάλη η έκταση. Από πού να ξεκινήσω, να πάω από εκεί ή να πάω από εδώ. Θα ξεκινήσω από εδώ. Μαλάκα, όχρε φίλε, όχρε. Καλά που δεν ήρθα με τα λέτρη. Το ήξερα γι' αυτό. Ρε ο μαλάκας μου. Μαλάκας, ουχ μανούδα. Όχ Παναγίτσα, όχ Παναγίτσα. Και είναι και εκείνο. Εκείνο που θα το... Έτσι είναι εκείνο ρε φίλε. Και... Ωρε μαλάκα. Δεν μασάει η ελαφάρα. Δεν μασάει. To take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance it. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah, and y'all don't know that I'm a soldier.